Είναι ο δρομοσαλίδης στον αριθμό των αστυνομικών τμήματων της Ελλάδας, το οποίο μάλιστα μπορεί και να ξεπεράσει το 50% προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αναδιάρθρωση Τσεκούρη, που αναμένεται να παρουσιαστεί προσεχώς, προβλέπει την εξαφάνιση μέχρι και 6 στα 10 αστυνομικά τμήματα ή αλλιώς συγχώνευση 5-1, κυρίως σε επαρχιακές πόλεις. Μάλιστα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης προβλέπεται και η δημιουργία μιας νέας ομάδας περιφρούρησης των διαδηλώσεων πριν να χρειαστεί η ανάληψη δράσης από τα σκληρά ΜΑΤ. Η νέα αστυνομική μονάδα θα διαχειρίζεται τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και τα ΜΑΤ θα επεμβαίνουν μόνο σε περίπτωση επεισοδίων, φθορών και επιθέσεων. Τα μέλη της ομάδας επιτήρησης, διαμεσολάβησης και διαδηλώσεων, όπως φαίνεται, να είναι κάποια από τα μέρη του ονόματός τους, θα φορούν πυλίκιο και όχι κράνος, θα έχουν αστυνομική ράβδο, ασύρματο, πιστόλι, ελαφρύ αλεξίσφαιρο και ορατά τα διακριτικά τους, ενώ η στολή τους θα είναι χρώματος μπλε αντί για χακί.